Πάμε τώρα να συναντήσουμε μια συναδελφό μου, πολιτική συντάκτρια, την Έλλη Τριανταφύλου. Έλλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα πασοκικά από το και να πάμε μετά στα νεοδημοκρατικά. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται και θα μιλήσει σήμερα ο κύριος Σανδρουλάκης, είναι στην ΕΡΤ απόγευμα ναι. στο Γιώργο τον Κουβαρά και Τετάρτη έχουν πολιτικό συμβούλιο. Διάβαζα και μου λέγανε το Σαββατοκύριακο ότι μάλλον θα σηκώσει το γάντιο Ανδρουλάκης και θα πει «ΟΚ, πάμε σύντομα για εκλογή Προέδρου». Αυτό καταλαβαίνω και εγώ και από το ρεπορτάζ και από τις συζητήσεις με διάφορα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η ερώτηση είναι πόσοι από τους ψηφοφόρους του κόμματος και τα μέλη του κόμματος θα ανταποκριθούν και θα προσέλθουν για μία ακόμα φορά στις κάλπες την ώρα που είναι απογοητευμένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι κουρασμένοι από όλη τη διαδικασία. Άρα ούτως ή άλλως αυτή η φάση περιδίνησης στην οποία έχει περιέλθει το ΠΑΣΟΚ έχει πολλούς κινδύνους μπροστά. Από την άλλη πλευρά και τα αρχικά σχέδια του κυρίου Ανδρουλάκη να σπρώξει το χρόνο αρκετά, δεν νομίζω ότι βγαίνει, διότι καθημερινά προστίθενται και νέα πρόσωπα, σχεδόν η μισή τον αμφισβητούν και οι μισοί λένε ότι θα ψηφίσουν τους άλλους μισούς για πρόεδρο. Είναι δύσκολο να φτάσει άρα μέχρι του χρόνου. Δεν μπορεί να φτάσει. Το Νοέμβριο του 25 που προβλέπει το καταστατικό. Το βλέπω δύσκολο. Πολιτικά δύσκολο εννοώ. Και εγώ. Πολιτικά πολύ δύσκολο. Είναι έως δυσβάστακτο, έως αβάστακτο. Μάλιστα. Βλέπεις πολλές υποψηφιότητες όταν και αν γίνει η διαδικασία. Πιστεύω ότι δεν θα είναι ο αριθμός, δηλαδή το ενδιαφέρον το οποίο είναι έτσι πολύ ηχηρό και είναι και μεγάλο, δεν νομίζω ότι θα φτάσει να καταλήξει σε εισάριθμες υποψηφιότητες, παρότι σήμερα είναι αρκετοί αυτοί που εμφανίζονται. Είναι αρκετοί, ναι. Είναι αρκετοί. Ναι. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα μειωθεί αυτός ο αριθμός. Σίγουρα πάντως και ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι υποψήφιος και κάποιοι από τους κορυφαίους λεγόμενους παίκτες στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα αν θα είναι και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την εσωκομματική κουβέντα, την κουβέντα για αλλαγή ηγεσίας και δηλώνουν διατεθειμένοι να διεκδικήσουν την εκλογή τους, κρατάω μία επιφύλαξη. Μας. Το για τον κύριο Δούκα τι λες? Για τον κύριο Δούκα λέω ότι έχει ο ίδιος να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι έχει εκλεγεί δήμαρχος του πρώτου δήμου της χώρας. Η εντολή είναι πολύ νοπή, τα προβλήματα της Αθήνας είναι πολλά και είναι ένα ρίσκο και για τον ίδιο. Θα πρέπει να ζυγίσει. Θα πρέπει να το ζυγίσει. Έτσι νομίζω. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε είναι πολύ νωρίς, δηλαδή να ήταν στο κλείσιμο της πρώτης τετραετίας του. Ναι, είναι στην αρχή της τετραετίας, της πενταετίας τώρα, είναι στην αρχή. Της πενταετίας, ναι, σωστά. Πάμε τώρα στα της Νέας Δημοκρατίας και στον ανασχηματισμό κυρίως. Επειδή είσαι και εσύ παλαιά όπως και εγώ, θυμάσαι ο Κωνσταντίνος Καλαμαλής έλεγε ότι ανασχηματισμό δεν κάνεις να αλλάξεις τον Υπουργό Οικονομικών. Σωστά. Εδώ δεν υπήρξε αυτό, όπως δεν υπήρξαν και αλλαγές σε βασικούς τομείς του κυβερνητικού έργου, στους οποίους είχαν καταγραφεί προβλήματα, δυσλειτουργίες, αριθμίες και μάλιστα κάποιους από τους τομείς αυτούς τους είχε φωτίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξη που είχε δώσει, την πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετακλογικά στον Α. Έτσι. Σωστό, σωστό. Δεν είδαμε όμως αυτούς τους τομείς να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών. Επίσης δεν είδαμε τις δομικές αλλαγές για τις οποίες το παρασκήνιο βοούσε όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτές είχαν ως φόντο την ανάγκη να γίνει λίγο μικρότερο το κυβερνητικό σχήμα, πιο ευέλεκτο. Ναι. Μεγαλύτερο έγινε. Αυτό έστω με δύο άτομα, αλλά μεγαλύτερο. Ναι, δηλαδή όταν ο Πρωθυπουργός προεκλογικά καυτηρίασε τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στον ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις και επειδή υπήρχε και έντονη φημολογία στο παρασκήνιο, όλοι περιμέναμε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει μια αλλαγή, θα μεταφορθούν αρμοδιότητες, όπως έλεγε το ρεπορτάζ, από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπήρχε το σενάριο της συγχώνευσης των Υπουργείων Ναυτιλίας και Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομίας και Οικονομικών, για να έρθω και στα λεγόμενα, και Ανάπτυξης. Τελικά δεν είδαμε καμία από τις δομικές αλλαγές αυτές να γίνεται. Είδαμε
περιορισμένες αλλαγές στα πρόσωπα και περιορισμένη είσοδο κάποιων νέων υφυπουργών. Βέβαια, από την άλλη, δεν ξέρω αν είχε και πολλές επιλογές, γιατί αυτό που λέμε τώρα, θα χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικό όρο. Δεν είχε πάγκο. Δεν έχει και ιδιαίτερο πάγκο, εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει κάποτε να δοκιμαστούν και κάποιοι. Βεβαίως, οι αλλαγές ήταν τόσο μετρημένες που πολλοί θεωρούν πολύ πιθανό τους επόμενους μήνες, εάν χρειαστεί να γίνουν κάποιες προσταφαιρέσεις, πάλι ανασχηματισμός, προσταφαιρέσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν. Σε κάποιους τομείς που ενδεχομένως θα δει ότι υπάρχει, συνεχίζεται να υπάρχει πρόβλημα τέλος πάντων. Ακριβώς, ακριβώς. Και... πάντως ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι στις Βρυξέλλες και θα συμμετάσχει σήμερα και στο άτυπο δείπνο για να μοιραστούν ή να γίνει μια πρώτη προσέγγιση για το πώς θα μοιραστούν τα ευρωπαϊκά πόστα, επιστρέφοντας στην Αθήνα, ξεκινά επισκέψεις σε Υπουργεία και η πρώτη του επίσκεψη θα είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης για ευνόητους λόγους, διότι το μεγαλύτερο θέμα πρόβλημα της ακρίβειας και η δεύτερη νομίζω στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι όλα τα θέματα που είπες πριν. Και τα δύο δηλαδή που είναι τα βασικά υπουργεία. Ναι, είναι δύο τομείς που είναι κρίσιμοι για την κυβέρνηση. Ακριβώς. Οπότε βλέπεις αυτό το σχήμα να προχωρήσει καλύτερα από το προηγούμενο. Εγώ σε αυτά κρατάω πάντα πολύ μικρό καλάθι. Εάν είναι θέμα προσώπων, για παράδειγμα, ο κύριος Θεοδωρικάκος είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, έχει αντίληψη του πώς διαμορφώνονται οι τάσεις μέσα στην κοινωνία, μπορεί να την αφουγκράζεται δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αυτό είναι το θέμα. Εκεί το θέμα. Αν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, τι μπορεί να πει κανείς. Γιατί, να σου πω κάτι, γιατί αν συνεχίσει και ο κύριος Θεοδωρικάκος με το καλάθι του καλοκαιριού, το καλάθι του Σεπτεμβρίου και το καλάθι του χειμώνα, δεν θα πέσει ακρίβεια με τίποτα. Αυτό λέμε. Εάν δεν γίνουνε, μαθαίνω ότι θα υπάρξουν ορισμένες διορθωτικές κινήσεις στην οικονομία και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειακές. Το άλλο μεγάλο θέμα. Ναι, ενδεχομένως να υπάρξει και μια μείωση του γενικού ΦΠΑ, του γενικού δίκτυου ΦΠΑ, του βασικού δηλαδή, από το 24 στο 23. Το ερώτημα είναι αν και ποιες πολιτικές μπορεί να εφαρμοστούν, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν ένα απτό αποτέλεσμα στην τσέπη των πολιτών, στη μάχη τους με την ακρίβεια. Και εδώ δεν υπάρχει θέμα επικοινωνίας, ούτε καλού ή κακού προσώπου. Εδώ τα βλέπεις στο τέλος της ημέρας στην τσέπη. Ακριβώς.